Καταρχήν να ξεκινήσω από το κλειστό γυμναστήριο στο Κεφαλάρι, μετά από συνεννόηση δικής μου συνεννόησης με τον κύριο Τσαφτάρη, υπεγράφει η παραχώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της έκτασης που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στις διαδικασίες μέσω ΣΔΙΤ της κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου που θα φιλοξενεί και αγώνες handball, από τη στιγμή που έχουμε την ιστορική εδώ ομάδα του Διομήδη με τις επιτυχίες που μας έκανε πέρσι ειδικά υπερήφανους και βεβαίως και φέτος με την πορεία που έχει. Επίσης έχουν δρομολογηθεί και άλλα έργα στον αθλητικό τομέα με το ΔΑΚ που λέτε, το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους. Ήδη υπέγραψα προχθές, αφού έχει γίνει η δημοπράτηση, και την τελευταία φάση, την ανάληψη δηλαδή της εργολαβίας μετά τον διαγωνισμό. Επομένως προχωράμε ταχύτητα στην υλοποίηση των έργων ηλεκτροφωτισμού και όλες τις άλλες εργασίες που χρειάζεται το συγκεκριμένο γήπεδο, ο αθλητικός χώρος ο συγκεκριμένος, ώστε να αναβαθμιστεί και να έχει το Άργος μια αθλητική κατάσταση που πραγματικά την έχει ανάγκη, την οφείλουμε στους πολίτες. Είναι ένα σημαντικό έργο, είναι περίπου 500.000. Θεωρώ ότι θα γίνει πραγματικά ένα κόσμημα και μια εγκατάσταση η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής αγώνων υψηλού επίπεδου. Και θα προχωρήσουμε βεβαίως, προχωρήσαμε και στην Ερμιονίδα αλλά και στις άλλες περιοχές και στον Ναύπλιον δρομολογούμε έργα στον αθλητικό τομέα. Μετά θυμάστε τις δηλώσεις και την ενημέρωση που σας έχω κάνει στον τομέα του πολιτισμού με τα έργα που γίνονται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία. Ερχόμαστε τώρα και στο κομμάτι, στον τομέα του αθλητισμού, να κάνουμε τις εγκαταστάσεις, δηλαδή τις οφείλω στην Αργολίδα. Θεωρώ ότι οφείλουμε τα νέα τα παιδιά να τα οθήσουμε στον αθλητισμό, γιατί αυτός είναι ο φωτεινός δρόμος της ζωής και όχι τα άλλα σκοτεινά μονοπάτια. Άρα η πολιτεία στηρίζει αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την δημιουργία των αθλητικών χώρων που χρειαζόμαστε, και βεβαίως και ενίσχυση, θα προχωρήσω και σε ενίσχυση μετά τις ομοσπονδίες που, όπως είδατε, ανακοινώσαμε τις επιχορηγήσεις τις έκτακτες, και σε σωματεία, ώστε από τη στιγμή που όλοι πιστεύουμε και θεωρούμε τα σωματεία πυρήνες του αθλητισμού, πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε να στηρίξουμε και τα αθλητικά σωματεία.